τη δική τους μάχη για να υπάρξει νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας δίνει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι οι Κυριακές είναι για τις οικογένειες, τα παιδιά και την ξεκούραση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, που είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες, μωρομάνες, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούν να δώσουν τα κλειδιά του σπιτιού τους στους εργοδότες, γιατί αυτό τους ζητιέται, να δώσουν τα κλειδιά του σπιτιού στους εργοδότες. Και θα απαντήσουν ακόμα και με απεργία, αν χρειαστεί, προκειμένου να μην περάσει το μέτρο των Κυριακών. Εμείς πραγματοποιήσαμε αυτή τη σύσκεψη με τους φορείς για να δούμε πόσο οργανωμένα θα φρενάρουμε αυτή τη μεθόδευση. Και θα προετοιμαστούμε με κινητοποιήσεις ακόμα και τη μέρα που θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν συζητηθεί. Εμείς ζητάμε να μην μπει καν το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση κατάρρισης της Κυριακής. Μικρά καταστήματα που έχουν ένα υπάλληλο, δύο υπαλλήλους, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι έμποροι, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τις πολυεθνικές, και να ανοίγουν και να πληρώνουν οι εργαζόμενοι τις Κυριακές. Ούτε οι εργαζόμενοι έχουν διάθεση να δουλέψουν την Κυριακή, μία μέρα έχουν να ξεκουραστούν. Λίγες μέρες μετά τη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης για το επίμαχο ζήτημα, ο Δημόκρητος Αλούστρος κάνει λόγο για μεθοδευμένες κινήσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων για επιπλέον Κυριακές το χρόνο, κάτι που, όπως τόνισε, δεν πρόκειται να επιτρέψουν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Αν αποδεχτεί ο Περιφερειάρχης αυτό το νομοθέτημα, σημαίνει ότι θα δώσει τη δυνατότητα στα μεγάλα καταστήματα και του κέντρου και των τουριστικών περιοχών που δεν άνοιγαν μέχρι τώρα να ανοίξουν. Στην πράξη δηλαδή αυτό το μέτρο όχι μόνο δεν δημιουργήθηκε για τους μικρούς, αλλά θα κλείσει τους μικρούς και θα δώσει το πράσινο φως στις μεγάλες αλυσίδες που δεν μπορούσαν να ανοίξουν να λειτουργούν τα καταστήματα τουλάχιστον 32 Κυριακές το χρόνο. Η υφιστάμενη κατάσταση, αυτή που υπήρχε χθες, που υπάρχει σήμερα, αυτή θα συνεχιστεί και για το 2022. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές και το 2022, διαβεβαιώνει ότι η Περιφερειάρχης Ηρακλείου. Εμείς ως Περιφέρεια η απόφαση θα αναφέρεται σε άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε τουριστικές περιοχές. Θα προσπαθήσουμε να προασπίσουμε και να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όσο και των εμπόρων, των επιχειρηματιών, των καταστημάτων, προς όφελος της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της οικονομίας του νησιού μας.